Σοβαρή βλάβη στο αριστερό του μάτι έχει υποστεί ο 19χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πορείας για το Πολυτεχνείο στην Πάτρα. Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει τα όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου και ζητά να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, που πιθανόν να στερήσουν ακόμα και την μερική όραση στον γιο του. Ειδοποιήθηκα από τους φίλους του παιδιού. Εγώ προσωπικά ήμουν εκτός πατρών σε ταξίδι οικογενειακής χρήσης και επιστρέφοντας το βράδυ ειδοποιήθηκα ότι το παιδί έχει χτυπηθεί. Είχε πάει στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τους φίλους του εκεί, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για τραύμα στο ζυγωματικό. Αρχικά έχει κάποια ράματα στο άνω ζυγωματικό από ό,τι είδα. Και την επόμενη μέρα το πρωί προέκυψε ότι δεν μπορούσε να δει. Η οικογένεια του θύματος έχει αναθέσει την υπόθεση στον δικηγόρο Χρήστο Λιαρωμάτη και χθες το πρωί μαζί με τον 19χρονο ενημέρωσαν τον εισαγγελέα και παρέδωσαν όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που συγκέντρωσαν από τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι λίγο πρόωρο να σας πω τι θα γίνει ως προς τις αστικές και τις ποινικές αξιώσεις. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Είναι λίγο πρόωρο να το πω όμως πώς θα χειριστώ την υπόθεση αυτή από εδώ και πέρα. Το παιδί αναφέρει ότι βλήθηκε σε θεία βολή από δακρυγόνο, το οποίο χτύπησε στο πρόσωπό του, στο σημείο εκείνο, 1,5 εκατοστό από το μάτι. Σύμφωνα ωστόσο με την ελληνική αστυνομία, ο 19χρονος δεν έχει ανταποκριθεί στις επανελειμμένες τηλεφωνικές και διαζώσεις επικοινωνίες ανώτερου αξιωματικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, προκειμένου να προσέλθει για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο τραυματισμός του. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για τα επεισόδια, δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να συνδέει τον τραυματισμό του 19χρονου με ρήψη χημικών.